Δρύμη επίθεση με βαρύου χαρακτηρισμού εξαπέλυσε κατά τη κυβέρνηση Αναστασιάδη ο άντρο Κυπριανού. Επί διακυβέρνηση του, είπε ο λαό νιώθει εξαπατημένο, νιώθει να του κλέβουν την αξιοπρέπεια και να τον επιστρέφουν πίσω στα χρόνια τη τοκογλυφία και τη υποταγή. Κύριο Αναστασιάδη, από ηγέτη τη κρίση, μετατράπηκε σε επιθύνιο εκτελεστικό όργανο τη Τρόικ. Η αποτίμηση των δύο χρόνων διακυβέρνηση Αναστασιάδη Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις. Απογοήτευση, καταράκωση και αναξιοπιστία. Προεκλογικά ο Νίκο Αναστασιάδη, είπε ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, μοίραζε υποσχέσει για να υφαρπάξει την ψήφο του λαού. Μετά την εκλογή του, είπε, υπέγραψε την κατάργηση των αξιογράφων, η δέσμευση για πάταξη τη φοροδιαφυγή μετατράπηκε σε δίκτυ προστασία των μεγαλοφιλετών, οι επενδύσει δεν έρχονται ποτέ, οι δανειολήπτε περιμένουν την υλοποίηση τη πρόταση για αποπληρωμή των δανείων, ενώ όλοι οι σχεδιασμοί για το φυσικό αέριο ανατράπηκαν. Η κρατή διαλύθηκε. Καταξιωμένοι επιστήμονε εξωστρατικίστηκαν. Οι συζητήσεις με Ισραηλινές εταιρείες σταμάτησαν. Όλε οι μελέτε ειδικών συμβουλευτικών οίκων του εξωτερικού ανατράπηκαν. Ο άντρο Κυπριανού εξαπέλυσε βαριέ κατηγορίε και για θέματα αξιοπιστία του Νίκο Αναστασιάδη, φέρνοντα ω παραδείγματα τη φυγάδευση μεγάλων ποσών πριν το Μάρτιο του 2013 από άτομα του οικογενειακού του κύκλου, χαμένου φακέλου και συμβόλαια, συσκέψει στο Προεδρικό με υποκάλυψη δικηγόρου, αλλά και την αγοραπολισία οικοπαίδων τη Αρχιεπισκοπή με άτοκε δόσει. Προεκλογικά, ο κύριο Αναστασιάδη επανέλαβε όσες πιο πολλές φορές μπορούσε μια λέξη. Τη λέξη εμπιστοσύνη. Μέσα σε δύο χρόνια την πλήγωσε άπειρες φορές. Το ΑΚΕΛ είπε ότι αναλαμβάνει μερίδιο τη ευθύνη για την κάθοδο τη Τροϊκά στην Κύπρο, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη τη φέρει η σημερινή κυβέρνηση. Όπω ανέφερε το μνημόνιο Χριστόφια, δεν ανέφερε ιδιωτικοποίηση και κούρεμα. Θέμα το οποίο τέθηκε με την ανάληψη τη Προεδρία από τον Νίκο Αναστασιάδη. αν όντω είχε συμφωνηθεί κάτι τέτοιο από τον Δημήτρη Χριστόφια, γιατί ο κύριο Αναστασιάδη ένιωθε την ανάγκη προεκλογικά σε έντονου τόνου να λέει ότι ο Νίκος Αναστασιάδης δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί κούρεμα καταθέσεων. Την ίδια στιγμή ο άντρο Κυπριανού προέβηκε σε αυτοκριτική για διαχρονικά λάθη του Ακέλα αλλά και επί διακυβέρνησή του. Μεταξύ αυτών η μανία ανάδειξη σε προσωπικό επίπεδο αλλά και η νοοτροπία εύκολου πλουτισμού που παρισέφρισαν στο κόμμα. Η μία έγκαιρη εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπιση τη οικονομική κρίση, αλλά και όχι τόσο καλό συντονισμό με το προεδρικό. Παράδειγμα, είπε η απόφαση για στήριξη τη Λαϊκή που βασίστηκε απλά και μόνο στην άποψη τη Κεντρική Τράπεζα. Η μελέτη που μα έκαμεν η Κεντρική Τράπεζα ήταν μία σελίδα και μία παράγραφο, σα παρακαλώ. Η οποία απλώ έλεγε ότι αν δεν στηριχτεί η Λαϊκή Τράπεζα, τότε θα καταρρεύσει ολόκληρη η κυπριακή οικονομία. Θα οδηγηθούμε στη χρεοκοπία. Δεν εστηριχτήκαμε λοιπόν πάνω σε επιστημονικές μελέτες